Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για την προσπάθειά τους και θεωρώ ότι το σχέδιο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό αρκετά από τα ζητήματα που απαιτούνται ώστε να αποκτήσει το πεδίο του πολιτισμού μια συνεκτική, πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Από αυτή την άποψη, συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας αναλυτικός απολογισμός των όσων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της ατζέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό, ώστε να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε παραπέρα τη στρατηγική μας. Να θεσπιστούν δηλαδή σαφείς και μετρήσιμοι κοινοί στόχοι και προτεραιότητες, αλλά και να αντιληφθούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές. Οι στόχοι που απαριθμούνται στη στρατηγική είναι αρκετά φιλόδοξοι και απαιτούν τη συντονισμένη και την συνεκτική εργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο που πρέπει να έχει ο πολιτισμός στην ανάπτυξη, απασχόληση και της κοινωνικής συνοχής και γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής με αυξητικό ρυθμό και θα αφορά κυρίως προγράμματα για την νεολαία. Από αυτή την άποψη, συμφωνώ με την προτροπή του ψηφίσματος προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον πολιτισμό στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη στήριξη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ίση εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών και να καλύπτει το κενό που δημιουργείται σε χώρες όπως είναι η δική μου που βρίσκεται σε μνημόνιο και οι πόροι στον τομέα του πολιτισμού έχουν, όπως είναι φυσικό, μειωθεί κατακόρυφα. Επιπλέον, ο πυλώνας του πολιτισμού θα πρέπει να προσθεθεί σε όλες τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας και να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι και στελέχος των αρμόδιων φορέων και αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα στη διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού. Η Επιτροπή θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέσει πόρους αλλά και διευκολύνσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της κινητικότητας και των ανταλλαγών με πολίτες των τρίτων χωρών και δεύτερων και να αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο βέλτιστα προγράμματα, όπως είναι αυτό των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές. Τέλος και κλείνοντας, πιστεύω ότι δεν αρκεί από μέρους μας να μιλάμε, κυρία Πρόεδρε, μόνο για τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου της. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού και να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους πολιτιστικά κοιμήλια και μνημεία, το οποίο είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω σαν Ελληνίδα χαρακτηριστικά την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα που διεκδικούμε ως Έλληνες πολίτες. Εκ μέρους λοιπόν της ΓΚΟΕ θα καταθέσω τροπολογίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του κειμένου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.